αναφορικά τώρα με την ληστεία σε ταξί από μία 24χρονη κατά τη διάρκεια μιας κούρσας στο Ηράκλειο. Σίγουρα τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για τους επαγγελματίες. Η κίνηση έχει πέσει τα τελευταία χρόνια αρκετά και σε επίπεδο Κρήτης βέβαια και πανελλαδικά, με την χαριστική βολή να έρχεται από την ενεργειακή κρίση και την αύξηση στις τιμές πετρελαίου και βενζίνης βέβαια, καθώς αδυνατούν να καλύψουν οι επαγγελματίες και οι οδηγοί καθημερινά έξοδα. Έξοδα που έχουν να κάνουν με το ρεζερβουάρ και τις μετακινήσεις. Και σε αυτά βέβαια και σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να προσθεθεί τι? Έρχεται να προσθεθεί και η ασφαλειά τους. Πάμε στον κύριο Αχιλλέα Πασχάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος Σωματείου Οδηγών Ταξί Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στους Ανέστη. Να σας ευχαριστήσουμε, χρόνια πολλά. Έχετε να αντιμετωπίσετε βέβαια τη μειωμένη κίνηση και σε αυτά έρχεται να προσθεθεί και το θέμα της ασφάλειας. Ένα πρώτο σχόλιο λίγο για το περιστατικό ληστείας εντός ταξί με πρωταγωνίστρια με 24χρονη. Ναι, αυτό δεν είναι συνήθις φαινόμενο εδώ, αλλά κατά καιρούς συμβαίνουν και αυτά, και ειδικά το χειμώνα που υπάρχουν τα πανοφόρια, τα βαριά τέλος πάντων, προσπαθούν να επεξαιρέσουν από το ντουλαπάκι του οδηγού ή από το ντουλαπάκι του ντεμπέλη το λεγόμενο που λέμε, ναι, να επεξαιρέσουν κάποια χρήματα ή την κρεματοθήκη μας ή οτιδήποτε. Μάλιστα, είναι ένα φαινόμενο δηλαδή. Όχι πάρα πολύ. Ναι, για πείτε μας. Είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι σπάνιο, συναντιέται, όχι τόσο συχνά βέβαια, συναντιέται και είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε ειδικά στις βραδινές βάρδιες. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα, αναφορικά με την κίνηση που καταγράφεται, αρχές της τουριστικής περίοδου, ποια είναι στον κλάδο σας? Έχει ανέβει λίγο η κίνησή μας, αρχίζουν να αποσχολούνται μερικά αυτοκίνητα πάνω στο αεροδρόμιο, είτε στα γραφεία είτε στη γραμμή που λέμε. Αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται ότι θα ανοίξει η τουριστική σεζόν, δεν ξέρουμε σε ποιο επίπεδο βέβαια. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι ευβίωνα, δηλαδή φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε μια σχετικά καλή τουριστική σεζόν. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε την απογείωση στις τιμές των καυσίμων, που σίγουρα είναι ένας πονοκέφαλος. Είναι το κόστος αυτή τη στιγμή του πετρελαίου κίνησης, είναι πάρα πολύ υψηλό. Αυτό μας βάζει φρένο, γιατί τα συμβόλαια που έχουμε κάνει με τις τιμές που έχουμε κλείσει με τις μεταφορές, τα γραφεία και όλα αυτά είναι στάνταρ και δεν μπορούν να τροποποιηθούν τώρα λόγω της κρίσης. Λοιπόν, το κόμιστρό μας παραμένει το ίδιο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το μεταβάλουμε. Είναι θέμα Υπουργείου Μεταφορών, ας πούμε. Και προσπαθούμε να το παλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα μας που έχουν αυξηθεί κατά 30% περίπου. Πρόεδρε, παραπάνω, και να πω γενικά ότι η κίνηση την τελευταία διετία και λόγω της πανδημίας έχει μειώθηκε κατακόρυφα. Ένας κλάδος ο οποίος δεν σταμάτησε να εργάζεται τη στιγμή που είχαν κατεβάσει ρολά οι περισσότερες, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, και ένας κλάδος ο οποίος δεν βοηθήθηκε. Ναι, ένας κλάδος που έχει πληγεί πάρα πολύ και πάνω από το 80% μπορούμε να πούμε ότι έχει σταματήσει η επιβατική μας κίνηση το τελευταίο διάστημα της κρίσης με τον COVID. Δυστυχώς δεν έχουμε βοηθηθεί. Εμείς το μόνο που ζητούσαμε και πριν είναι όχι να δοθούν κίνητρα, να αφήσουν τον κόσμο να κυκλοφορήσει λίγο με άρση των σκληρών μέτρων για να μπορούμε και εμείς να επιβιώσουμε. Έχουμε πληγεί πάρα πολύ. Προσπαθούμε τώρα, παρόλο που δεχόμαστε πάλι πλήγμα με τα καύσιμα και όλα αυτά, να ορθοποδήσουμε. Έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι από τον κλάδο και οι οποίοι δεν επιστρέφουν πλέον, γιατί φοβούνται, γιατί δεν υπάρχει μια σταθερότητα πλέον και στη δουλειά μας, γενικά στο κόστος των καυσίμων και όλα αυτά. Και υπάρχει και έλλειψη οδηγών, να το πω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν οδηγοί να καλύψουν τα αυτοκίνητα που ζητάνε οδηγούς για την τουριστική περίοδο. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι εγκατέλειψαν το επάγγελμα αυτή την τελευταία διετία? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ένα 30-35% περίπου του
επαγγελματιών που ασχολούνται με τον κλάδο, ναι, τα έχουν παρατήσει πλέον. Και δεν έχουν καλυφθεί αυτές οι γενναίες θέσεις. Όχι, βέβαια, γιατί φοβούνται πάρα πολύ να ασχοληθούν με τον κλάδο, γιατί δυστυχώς εμείς είμαστε από τους πρώτους που πληγόμαστε οτιδήποτε, ότι σε ό,τι μεταβολή συμβεί η οικονομική. Είναι κάτι το οποίο δεν θεωρείται και τόσο απαραίτητο στη μεταφορά των ταξί. Είναι απαραίτητο, αλλά κάποιος σου λέει, εκεί που είναι να πληρώσω τα 3,40, μπορώ να πάω με το λεωφορείο με το κόστος 1,70, ας πούμε, με τα μισά χρήματα και να κάνω τη δουλειά μου. Κύριε Πασχάλη, τίνει να εξελιχθεί βέβαια το επάγγελμα και σε ένα γερασμένο επάγγελμα από την άποψη ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται να μπουν στον κλάδο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος βέβαια των επαγγελματιών ηλικιακά. Και αυτό πρώτον, και δεύτερον, το επάγγελμα τίνει σιγά σιγά δυστυχώς να σβήνει, γιατί υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι πλέον δεν έχουν ανθρώπους να ασχοληθούν με το επάγγελμα, δεν έχουν, ας πούμε, συγγενείς που θέλουν να ασχοληθούν κτλ. Και καταθέτουν τις άδειές τους με να πέφτει έτσι η δύναμη του στόλου μας, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, να ευχηθούμε καλή περίοδο, καλή σεζόν, θα τα ξαναπούμε βέβαια. Υπομονή και μακάρι τα πράγματα μέσα από την αύξηση της κίνησης να πάνε καλύτερα. Δεκάδες οικογένειες που ζουν από το επάγγελμα. Όλοι το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Μάλιστα. Τώρα να σας πω, είναι και πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν πάρα πολύ τη δουλειά μας και τον τουρισμό σας. Ακριβώς. Είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Δυστυχώς. Μέρος της οποίας είστε και εσείς, βέβαια. Τμήμα της οποίας είστε και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.